Το μηχάνημα του πλοίου πλέον παράγεται στην Ελλάδα για όλη την Ευρώπη, μεταφέροντας αμερικάνικη κοινωνική τεχνολογία στην Ελλάδα. Αναγνωρίζει τον παρκό, τα αναγνωρίζει το ρυθμό, επεξεργάζεται, δίνει αντίτιμο 3 λεπτά ανασκευασία, είτε για να το χρησιμοποιήσουμε για φορές, είτε να το δωρήσουμε. Διαφόροι συγκεκριμένονται στην διαφορετική. Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί συνεργαζόμαστε αυτή την αποστολή. Σήμερα βρίσκεται και εδώ η αποστολή, έτσι ώστε ο Φυλακός Γερός της Εκκλησίας να ενισχυθεί μέσα και από προστάθεια αυτή, το σημαντικό που παρέχει, πλέον στο ελληνικό. Ακριβώς. Άρα ο πολίτης μπορεί είτε να πατήσει. Σε κάνει τυρός. Το δεύτερο. Το δεύτερο μπουκάλι για τον Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. This one is also donate to Apostolic, to NGO Apostolic, the NGO of Chelsea. Αντίστοιχα, we will have sync machine from the glass. Mr. Pulsar Jr. is the CEO of the group from America. Last, it's ready. The green button to receive the incentive in order to make free shops in the market. This machine will operate with the recycling, which is the αυτό το μηχάνημα συνεργάζεται με διεθνές σύστημα ανακύκλωσης και έτσι ο πολίτης μπορεί ανά πάση στιγμή να γνωρίζει πού ακριβώς πηγαίνει αυτή η γυάλινη φιάλη, έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έξυπνα μηχανήματα που συνεργάζονται να μπορούν να τοποθετηθούν σε δήμους, σε σούπερ μάρκετ και σε δημόσιους χώρους όπως στην αστυνομία ή στο στρατό, για να προωθηθεί η ανακύκλωση. Επίσης και σε εμπορικά κέντρα. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ βλέπετε τον πιο γρήγορο τρόπο ανακύκλωσης στον κόσμο, τώρα και στην Ελλάδα. Δεν βάζουμε τα υλικά ένα προς ένα, αλλά όλη την τσάντα απορριμμάτων μπορούμε να την αδειάσουμε με αυτό το μηχάνημα. Και στα δεξιά σας, εδώ, βλέπετε ακριβώς τον τρόπο επεξεργασίας του μηχανήματος. Το μηχάνημα λαμβάνει όλα τα απορρίμματα και ακολουθεί μια ειδική επεξεργασία. Βλέπετε εδώ το μηχάνημα αντιλαμβάνεται τον όγκο των απορριμμάτων, διαχωρίζει τα γυάλινα από τα πλαστικά. Σε συνεργασία πάντοτε με το κέντρο ανακύκλωσης. Βλέπετε εδώ όλη την τεχνολογία, υπάρχουν κάμερες, έτσι ώστε όλα τα συστήματα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ακριβώς είναι αυτό το τρόπο για να μπορέσει να γίνεται η ανακύκλωση με τον πιο γρήγορο και τον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, έχω και μια έκπληξη σήμερα, επειδή είμαστε στο Αμερικάνικο περίπτερο. Λοιπόν, ο ήχος δεν είναι πάντα πολύ καλός, είναι λογικό αυτό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή αυτή η επίδειξη. Πάμε για την έκπληξη, λέει. Έχει μια έκπληξη. Ποια είναι η έκπληξη. Να δούμε για την έκπληξη. Να δούμε ποια είναι η έκπληξη. Είναι ο Γιάννης Ντοκούμπο, ο οποίος ανακηρύχθηκε. Είναι ένα βίντεο, γιατί δεν μπορούσε να γίνει σύνδεση επειδή είναι 3 ώρα το πρωί. Ένα βίντεο από τον Γιάννη Ντοκούμπο. Ιδιαίτερη χαρά μου που τα υψηλή τεχνολογία μηχανήματα ανακύκλωση που χρησιμοποιεί το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα τη Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι εξοπλισμό αμερικάνικη τεχνολογία. Ως αποτέλεσμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν όχι μόνο το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, αλλά έχουν και το καλύτερο εξοπλισμό ανακύκλωση και βασιών στον κόσμο. Τώρα πλέον είμαι πιο ικανοποιημένο, αφού δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η πρώτη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας εκτός των συνόρων της Αμερικής, καθιστώντας την Ελλάδα κεντρικό κόμβο για όλη την Ευρώπη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στην Ελλάδα μας πραγματοποιήθηκε η επένδυση ώστε να κατασκευάζουν μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας για μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τεχνολογία αιχμής και όραμα για ένα καλύτερο περιβάλλον.
Η ανακύκλωση είναι μια παγκόσμια προτεραιότητα και στον αγώνα αυτό είμαστε όλοι μια ομάδα. Γιατί η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Ας αφήσουμε τις επόμενες γενιές, τον πλανήτη μας, σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον παραλάβαμε. Και τώρα, κύριε. Εντάξει, ήταν έκπληξη, πράγματι. Πέρα από τι αμερικανικέ επενδύσει στην Ελλάδα, ο Γιάννης είναι η καλύτερη ελληνική επένδυση τη ΗΠΑ. Πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Η καλύτερη ελληνική επένδυση. Ένα δώρο για εσά από τον Γιάννη. Να το σκέφτε το κούμπο. Να το κούμπο, άλλη φανέλα. Είναι... φανέλα 34. Είναι μέσα σε όλα και να το κούμπο. Πρώτα τη έφερα να δείξω στο γραφείο σα. Έτσι ώστε πραγματικά ο Γιάννης ως προσδευτής της Ελλάδας και της Αμερικής, όσοι σας επισκέπτονται να βλέπουν πραγματικά η Αμερική είναι μια φίλη χώρα που επενδύει στην Ελλάδα και πραγματικά τα άτομα τα οποία πρεσβεύουν και διαφημίζουν την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι παρόντες και ενισχύουν την προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Πολύ εντυπωσιακή επένδυση για τα έξυπνα που είδαμε μηχανήματα ανακύκλωσης. Πιο αποτελεσματική την διαδικασία ναι. Της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Θα πει κανείς, ας πούμε, πού είναι το καινούριο, αφού στους δρόμους βλέπουμε εδώ και μια δεκαπενταετία, 20 χρόνια τέτοια μηχανήματα. Το καινούριο είναι ότι παράγονται στην Ελλάδα πια και πολλούνται σε όλα τα Βαλκάνια. Έχουμε όλη τους την οικογένεια στην Αμερική, έτσι. Είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα αυτή τη στιγμή στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ευχαριστούμε θερμά και η ανακύκλωση συνεχίζεται κάθε μέρα σε όλα τα σημεία της χώρας. Έγινε και σχετική συζήτηση για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Ναι, εντάξει, ωραία, θα τα δούμε. Λοιπόν, έξυπνα μηχανήματα παράγονται στην Ελλάδα. Και πώς διαχωρίζει τα γυαλιά από τα πλαστικά. Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι κρατάει δεδομένα αυτό το μηχάνημα. Πια, για να δεις, ας πούμε, τελικά ποια περιοχή είναι πιο ευαισθητοποιημένη. Υπήρχε ένα φανταστικό διαφημιστικό στο ESPN, που είναι το διαφημιστικό μας, το αθλητικό μας κανάλι, με τον Γιάννη, ο οποίος μιλούσε για την Ελλάδα. Ένα πολύ καλό διαφημιστικό. Ναι, είναι ένα trend στην Αμερική. Είναι μια νέα τάση. Είναι φανταστικό φαινόμενο. Και πολύ, πολύ νέος. Μόνο 20 χρονών, περίπου. Όταν ήρθε στην Αμερική ήταν μόλις 19, θυμάμαι. Τώρα, 23. Ναι, τώρα περίπου 23 χρονών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό που μας τίμησε με την παρουσία του αναγνωρίζοντας σημαντική συνεισφορά της επένδυσης στην Ελλάδα. Εξαιρετικό και το μήνυμα έκπληξη από Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο κύριος Ρος, από ό,τι φαίνεται, φαν του Greek Freak, έτσι, κανονικότατα. Ήξερε πολύ καλά. Για όλη την οικογένεια και που βρίσκεται. Ήξερε το CV. Σύνδεσμος, έτσι, Αντετοκούμπο, Ελλάδα, Ηνωμένες